δοκίμασε διάφορα και του άρεσαν οι αλλαγές. Έχει σπουδάσει ηλεκτρολόγος μηχανικός, μετά δημοσιογραφία, μετά μάρκετινγκ και τώρα κάνει το μεταπτυχιακό του. Ήταν για 13 χρόνια δημοσιογράφος, έχοντας παρουσιάσει εκπομπές στην επαρχία. Έχει εργαστεί σε εφημερίδες και περιοδικά. Κάποια στιγμή πήγε στο Άμπου Ντάμπι και δούλεψε για 5 χρόνια σε μια αεροπορική εταιρεία. Μας είπε πως αν καταφέρει απόψε να κερδίσει 10.000 ευρώ, θα αυξήσει το νούμερο των χωρών που έχει επισκεφτεί. Και τι νομίζετε αριθμός είναι αυτός? 70 διαφορετικές χώρες. Τι λέτε, θα τον βοηθήσουμε να αυξήσει αυτόν τον αριθμό? Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Βασίλης Παπαναγιώτου! Χαίρετε, χαίρετε. Πάμε να παίξουμε, παρακαλώ. Μιλάω στον Ελληνικό, Βασίλη. Βεβαίως. Είμαι ο Γρηγόρης. Τι κάνεις? Είμαι καλά. Χαίρομαι. 70 χώρες, ρε Βασίλη. 70, άμα τις έχουμε τρεις καλά. 70 χώρες. 71 μπορεί να είναι, 69 δεν είναι. Και πολύ νέος για όλη αυτή την ιστορία. Έχει να κάνει με την 39, αεροπορική. Δεν είμαι τόσο νέος. 39 τι είσαι, μικρός. Μικρός. Καλά είναι. Πολύ μικρός. 39. Τώρα ακούνε κάποιοι και γελάνε. Έχεις μια ζωή, δύο ζωές μπροστά σου ακόμη. Λες, βέβαια. 5 χρόνια στο Άμπου Ντάμπι. 5 χρόνια στο Άμπου Ντάμπι. Έχω πάει μέχρι το Ντουμπάι. Δίπλα. Αλλά μου είπαν όλοι ότι. Ναι, το ξέρω, αυτό λέω. Ότι μου είπαν να πάμε και στο Άμπου Ντάμπι. Ότι παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον και εκεί. Ναι, είναι ενδιαφέρον. Αν επιτρέπετε, γιατί έφυγες, κουράστηκες εκεί? Είπα να κάνω, προέκυψε και είπα να κάνω κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Και μου αρέσουν τα challenges στη ζωή. Πολύ ωραία. Σε αεροπορική εταιρεία δεν ήσουν. Ήμουνα και πάνω. Και στον αέρα. Και εδάφους και. Εδάφους αέρος. Πολύ ωραία. Πυράβλους. Μπράβο, μπράβο. Μ' αρέσει γιατί από ό,τι φαίνεται νομίζω ότι ρισκάρεις για να περάσεις ωραία στη ζωή σου, έτσι. Το καταδύναμε. Ωραία. Η ιστορία είναι πολύ απλή. 15 ερωτήσεις, 2 μαξιλαράκια και στη 15η ερώτηση οι 100.000! Τρεις βοήθειες θα έχεις, Βασίλη, την 50-50, τη βοήθεια κοινού και τη βοήθεια τηλεφώνου. Ποια είναι η Γιώτα? Η Γιώτα είναι φίλη μου. Φίλοι. Ήμασταν και στο Αμπουντάμπι μαζί. Και στο Αμπουντάμπι. Εκεί γνωριστήκαμε. Α, πολύ ωραία. Αν επιτρέπετε η σχέση όχι, σου. Όχι, όχι φίλη. Όχι, όχι, πάρα πολύ ωραία. Είσαι έτοιμος να ξεκινήσουμε? Έτοιμοι! Έτοιμος κι εγώ. Πάμε να παίξουμε! Βασίλη, καλή σου τύχη. Πρώτη ερώτηση για 100 ευρώ. Παρακαλώ να τη δούμε. Το design μπορεί να είναι αρχιτεκτονικό ή βιομηχανικό, μοντέρνο ή παραδοσιακό. Πώς μεταφράζεται? Περιβάλλον, εργοστάσιο, σχέδιο ή τεχνητό φράγμα. Μοιάζει εύκολο. Design, γαλλιστή φαντάζομαι, δεν μιλώ τη γαλλική, αλλά γαλλιστή φαντάζομαι σχέδιο, γάμα κλειδών. Άρα γάμα σχέδιο είναι η τελική σου απόφαση? Δώσ' μου να το δω άλλη μια φορά, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρος. Καλά κάνεις και με ρωτάς όμως. Σχέδιο. Σχέδιο. Ναι, ναι. Να το κλειδώσω. Mm-hmm. Παρακαλώ, κλειδώνουμε γάμα σχέδιο. Και η σωστή απάντηση είναι... Πολύ ωραία. Δεύτερη ερώτηση για 200 ευρώ. Να τη δούμε. Πώς συμπληρώνεται ο τίτλος άλμπουμ του Κώστα Μπίγαλη του Αιγαίου τα βάλς, τα μπλουζ, τα νησιά ή τα σοκάκια? Τα μπλουζ. Τα μπλουζ, λες. Γνωστό κομμάτι. Να το κλειδώσω? Ναι, κατευθείαν. Παρακαλώ να κλειδώσουμε το β' τα μπλουζ. Και η σωστή απάντηση είναι... Με αυτά μεγαλώσαμε. Μάλιστα. Μήπως θυμάσαι ποια χρονολογία που ήσουν μικρός? Όχι, κάτσε, περίμενε. Είναι 1980. Δεν είναι 89. Είναι 91. Ναι, κάπου εκεί. Α, εκεί. Είναι 91. Ναι. 1991. 91, άρα δεν είναι 89. Κοντά, στο τέλος της δεκαετίας του 80, αρχές 90. Πολύ ωραία. 300 ευρώ η επόμενη ερώτηση. Τρίτη, να τη δούμε. Τι είναι αυτό που σπάει όταν προφέρεται το όνομά του? Καθρέπτης, νεύρα, ρόδι, σιωπή. Okay, φάνηκε τρίκι στην αρχή, αλλά εμφανώς είναι σιωπή, διότι σπάς τη σιωπή όταν μιλάς.
Άρα είναι το Δέλτα. Άσε με το ξαναδώ άλλη μια φορά. Αλλά πολύ βιαστικός δεν είμαι. Ο καθρέφτης, άμα σπάσει, έσπασε. 7 χρόνια ουσιαστικά και θα συναφεί. Τα νεύρα, άμα σπάνε, δεν προφέρονται μόνο το όνομά του, σπάνε πολλά πράγματα. Το ρόδι είναι για καλή τύχη, για πρωτοχρονιά και τέτοια πράγματα. Άμα σπάσει σιωπή, λες τη λέξη σιωπή και σπάσε. Μάλιστα. Σιωπή, Δέλτα, κλειδώνω, ναι. Παρακαλώ, να κλειδώσουμε Δέλτα, σιωπή. Και η σωστή απάντηση είναι. Ναι, ναι. Ο Βασίλης απαντάει και στο κοινό που του φωνάζει ναι, ναι. Βασίλης, πολύ ωραίος παίκτης, το απολαμβάνει. Παρακαλώ, τέταρτη ερώτηση για 400 ευρώ. Σε ποια περιοχή της Αθήνας βρίσκεται η πλατεία Βαρνάβα? Στην Καλλιθέα, στα Κάτω Πατήσια, στο Παγκράτη ή στην Κυψέλη? Το ξέρω και εσύ το ξέρεις, φαντάζομαι, παρότι είσαι σαν είσαι από την Αθήνα. Όχι, είμαι από το Ναύπλιο. Είμαι τα τελευταία 20 χρόνια, μείον τα 5 Αμπουντάμπι. Κατάλαβα. Τα υπόλοιπα Αθήνα. Θέλω να πω δηλαδή, άρα ουσιαστικά είσαι μετανάστης εσωτερικός. Ναι, ναι, εσωτερικός μετανάστης. Mm-hmm. Είμαι αρκετά πεπισμένος ότι ξέρω την απάντηση. Ποια θεωρείς ότι είναι η πιο... το Παγκράτη. Αλλά επειδή δεν είμαι σίγουρος και δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω βοήθεια μέχρι τώρα... Περίμενε, πάρε λίγο το χρόνο σου. Δεν μας πιέζει κανείς. Περίμενε. Θεωρείς ότι είναι το Παγκράτη? Ναι. Λοιπόν, στην Κυψέλη δεν είναι. Νομίζω ότι δεν είναι. Η Καλλιθέα έχει την πλατεία Δαβάκη. Θα έχει και καμιά άλλη πλατεία. Αυτή είναι η γνωστή πλατεία της Καλλιθέας. Τα Πατήσια με προβληματίζουν λίγο. Πάμε με το ένστικτο. Α, πάμε με το ένστικτο, είναι νωρίς. Πάμε! Πάμε, Παγκράτη, γάμα, κλειδώνω. Με το γάμα, Παγκράτη. Βγάλε το γρήγορα να μην το βλέπω, δεν μπορώ. Βασίλης, φαίνεται ότι θα δούμε πολλά απόψε από τον Βασίλη. Φανταστείτε να τον χαιρετήσουμε και να μην δούμε τίποτα τόσο γρήγορα. Κάτσε τώρα, είπες ότι θα δούμε πολλά, περίμενε, κάτσε. Αυτό λέω, ότι αν είναι σωστή θα δούμε πολλά. Αν είναι λάθος, ναι. Και δεν είναι στο Παγκράτη, αλλά είναι στην Κυψέλη, ας πούμε. Δεν θα δούμε πολλά καθόλου. Θα πάω τώρα για ποτό κατευθείαν, άμα είναι. Ωραία, συγγνώμη, ένα λεπτό. Έρχεσαι. Θα πας για ποτό. Έρχεσαι. Ναι, θα έρθω μαζί σου. Ωραία. Θα έρθω μόλις τελειώσω. Σε ποια περιοχή θα πάμε? Εγώ στο Παγκράτη, λέω, θα πάμε πάντως. Παρακαλώ, δώστε μας σωστή απάντηση. Με ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι, αλλά εντάξει. Καλά, εγώ δεν το ήξερα καθόλου. Βρίσκεται ακριβώς πίσω από το Παναθηναϊκό στάδιο. Εκεί κάπου θυμόμουν, δηλαδή. Μάλιστα. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο πρώτο μαξιλαράκι. Πέμπτη ερώτηση, 500 ευρώ. Βασίλης, μια παράξενη περίπτωση παίκτη που θέλεις να τον έχεις εδώ έτσι για να βασανίζεσαι και να βασανίζεται μαζί σου. Παρακαλώ να τη δούμε. Με ποιο όνομα είναι γνωστό στην καθημερινή του ζωή ο Iron Man? Μάικ Μίλλερ, Άρον Άκερ, Τζα Μοράντ ή Τόνι Στάρκ? Τον Άρον Μαν, σε όσες ταινίες θυμάμαι να τον είδα, τον παίζει ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ. Σωστά. Το κάνει, είναι επιχειρηματίας και τα λοιπά και τέτοια. Και με αρκετά μεγάλη σιγουριά, αλλιώς να πάμε για την πλατεία Βαρνάβα, είναι ο Τόνι Στάρκ, Δέλτα κλειδό. Ο Τόνι Στάρκ. Να το κλειδώσω. Μάλιστα. Θα κάνω εσένα λίγο. Α. Έτσι που με κάνεις είναι σαν να μην κλειδώσω. Περίμενε. Κάτσε. Για πάμε λίγο. Εσείς εκεί πάνω που έχετε τα κουμπάκια. Ναι. Παντήστε να κλειδώσουμε με αρκετή σιγουριά το Δέλτα. Τόνι Στάρκ.
Βάλ τον εκεί πέρα να γλιτώσει ο άνθρωπος. Βάλ τον να τελειώνει με σκηνοθέτα. Βάλ τον να πούμε. Όχι, εντάξει, τώρα δεν το, το κοιτάω, το βλέπω αυτό. Και η σωστή απάντηση είναι... Πάμε. Άμα πάμε, εντάξει τότε. Τόνι Σταρκ! Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Ο Iron Man πρωτοεμφανίστηκε το 1963. Για ενδεχόμενη ερώτηση σε κάποιο άλλο παιχνίδι ή σε εμάς κάποια άλλη στιγμή. Πάρα πολύ ωραία, Βασίλη. Μια χαρά πήγαμε. Πολύ ωραία. Εκεί με την πλατεία Βαρνάβα λίγο κολλήσαμε. Έχεις έναν πολύ ωραίο τρόπο να αντιμετωπίζεις και τις δυσκολίες. Θέλω να πεις ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετώπισες. Δεν μπαίνω τώρα στα προσωπικά, συγγνώμη, δεν γίνομαι διάκριτος. Ενώ σε ένα σου ταξίδι. Α, σε ταξίδι. Εκεί που έπρεπε να πάρεις μια πολύ μεγάλη απόφαση. Κάτι που συνέβη και λες, φίλε, να σου πω αυτό το περιστατικό είναι από τα απίθανα που μπορεί να συμβούν, ας πούμε. Θυμάσαι κάτι, αυτό το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό. Είμαι 35 κιλά ελαφρύτερος από ό,τι έχω υπάρξει. Δεν είναι δυνατόν. Αλήθεια. Σε 4 μήνες. Συμβουλές για τίποτα τέτοιο. Παρό. Μάλιστα. Αν επιτρέπετε, πώς τα έχασες αυτά τα κιλά? Πειθαρχία. Ναι. 7 μέρες τη βδομάδα γυμναστήριο του τύπου. Πας την 7η και σου λέει ο γυμναστής σήμερα πιούμε καφέ. Το παράκανες. Ο γυμναστής το είπε αυτό. Ναι, ναι. Κούρασες το γυμναστή. Δεν παίζεις με έβλεπε, όχι, με έβλεπε, μου λέει τι κάνουμε εδώ, κάτσε. Περίμενε. 4 μήνες. Ο γυμναστής παχύς πλέον, έτσι ο γυμναστής. Έχει γίνει. Δεν προλαβαίνει να βαρέσει και να κάνει. Μπράβο. Και οι συμμαθητές, του δημοτικού που δεν πήγαμε μαζί γυμνάσιο στην πρώτη ηλικίου δεν με γνώριζαν πια. Δεν σε γνώριζαν. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο σου, Βασίλη, έτσι αν έχεις αυτά τα. Κάτι όρεξη. Κάναμε κι εμείς. Βεβαίως. Γιατί πολλά έχεις κάνει. Πάρα πολλά έχεις κάνει για την ηλικία σου 39 ετών. Μάλιστα. Έκτη ερώτηση για 1000 ευρώ. Πάμε να τη δούμε. Ποια από τις παρακάτω ομάδες συμμετέχει στο πρωτάθλημα Α1 εθνικής κατηγορίας μπάσκετ? Απόλλων Αθηνών, Κολοσσός Ρόδου, Πανσεραϊκός, Χίος. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Πανσεραϊκός δεν είναι, το πάμε από εκεί. Μόνο για μπάλα, δηλαδή για ποδόσφαιρο τον έχω τον Πανσεραϊκό. Έχω καιρό να δω μπάσκετ, αυτό είναι το κακό. Μας φάγανε και τα χρόνια στο εξωτερικό που δεν πολύ βλέπαμε. Ο Απόλλων θα μπορούσε. Η Χίος δεν με πείθει. Ο Κολοσσός, από ό,τι θυμάμαι, έπαιζε κάποτε στη Β', μπορεί να έχει ανέβει στην Α. Όχι, είναι ερώτηση που δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι θα πάω κάπου κατευθείαν. Θα μπορούσε να είναι μεταξύ Απόλλωνα και Κολοσσού. Έτσι όπως τα βλέπω τώρα, αν έπρεπε να διαλέξω, δεν είχα βοήθειες, δεν είχα τίποτα, θα πήγαινα στον Κολοσσό, γιατί θεωρώ το πιο πιθανό. Γιατί έχει γνωστή ομάδα μπάσκετ, δηλαδή έπαιζε στη Β', στην Α2, ας πούμε, που λέγεται στο μπάσκετ. Και το πιο πιθανό είναι να είναι στην Α1 τώρα. Όμως, επειδή δεν βλέπω μπάσκετ, προβληματίζομαι. Δηλαδή, μπορεί ο Απόλλωνας να έχει ομάδα για να παίζει στην Α1 αυτή τη στιγμή. Ο Πανσεραϊκός θα τον πέταγα έξω από μόνος μου. Τυχείο, μάλλον θα την πέταγα έξω από μόνος μου. Μόνο τον Κολοσσό καλό βλέπω. Να το κλειδώσω. Με ρωτάς, ε. Πάντα πρέπει να ρωτάω εγώ. Εσύ καλά κάνεις και ρωτάς. Να τον πάρω, να μην τον πάρω. Πες μου, ποιο ήταν από τα αρχαία θαύματα της αρχαιότητας. Να, ο Κολοσσός της Ρόδου, καλή ώρα. Το πετυχαίναμε εκεί, θα ήταν ωραίο. Εσύ καταλαβαίνω. Εκτός από αρχαίο θαύμα, είναι και Α1 τελικά εκείνος ο Κολοσσός. Για, μήπως... Άντε, δώστονε. Να κλειδώσω. Ναι, δώστε. Παρακαλώ να κλειδώσουμε Β' Κολοσσός Ρόδου. Βασίλης ρισκάρει για άλλη μια φορά. Η αλήθεια είναι ότι στο θέμα των χρημάτων δεν θα χάσει τίποτα, αφού τα 500 ευρώ τα έχει κατοχυρωμένα. Απλά θα είναι από τους λίγους παίκτες σε αυτό το παιχνίδι που έφυγαν χωρίς να χρησιμοποιήσουν ούτε μία βοήθεια. Νομίζω ότι τώρα πρέπει να κλείσεις τα μάτια σου. Λες, ε. Παρακαλώ.
Ιδού η Ρόδος. Πού το. Ιδού και η απάντηση. Είσαι κολοσσός! Πάρα πολύ ωραία. Ο Απόλλων Αθηνών είναι ιστορική ομάδα στο ποδόσφαιρο, έτσι μια ομάδα που πραγματικά αγαπάμε όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι. Οι Χίος και οι Σέρες δεν είχαν ποτέ ομάδα στη μεγάλη κατηγορία του μπάσκετ. Καλά θυμόμουν λοιπόν ότι δεν γινόταν. Μάλιστα. Οπότε πήγες, νομίζω. Πήγα για Τσατόπου λίγο, θυμόμουν τον κολοσσό που σου είπα. Βέβαια. Και ωραία ομάδα, και ωραία ομάδα η Ρόδος. Πολύ ωραία ομάδα. Μπράβο, Βασίλη. Ωραίο παιχνίδι σήμερα, ε. Είναι και ο Βασίλης που είναι τσαχπίνης. Ερώτηση 7η μπροστά μας για 2.000 ευρώ. Είμαι βέβαιος ότι κανείς δεν θέλει να φύγει ο Βασίλης. Για να δούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Έχει αγαπηθεί και από το γυναικείο κοινό, βλέπω εδώ πέρα πάρα πολύ, ε. Το χαμόγελο του Βασίλη και η... Το Νάζι και η τσαχπινιά του έχει τρελάνει εδώ κάποιες κυρίες. Πολύ ωραία. Παρακαλώ. 7η ερώτηση για 2.000 ευρώ. Να τη δούμε. Πόσα αυγά χρειάζονται για μία συνταγή που απαιτεί το 25% από 5 ντουζίνες αυγά. Συγγνώμη που γελάω. Προσπαθώ να σκεφτώ τι να είμαι. 8, 12, 15 ή 25. Ωραία, μια ντουζίνα είναι 12. Άμα τώρα δεν είναι 12 παιδιά, να κατέβω από την κάρκλη. Το 25% είναι το 1 τέταρτο. Το 1 τέταρτο του 12 είναι 3. 3, 4, 12. Και πόσες ντουζίνες έχουμε? 5. 3, 5, 15. Αν υπάρχει το 15 εδώ, να το βάλουμε να τελειώνουμε. Υπάρχει. Βάλτε. Το κλειδώνω. Ναι. Παρακαλώ, 15. Μάλιστα. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Εγώ μπορεί να κάνω λάθος και μακάρι να κάνω λάθος και από το πόσο είναι μια ντουζίνα αυγά. Ναι. Γιατί έχω στο μυαλό μου, στο σούπερ μάρκετ, ότι τα αυγά τα έχουν 6-6 και 12-12. Ναι. Αυτό πρέπει να είναι η ντουζίνα. Εγώ 12, αυτό πώς λέγεται το 6, ντουζινάκι. Η μη ντουζίνο, ξέρω εγώ. Αν αυτό λέγεται ντουζίνα. Ναι. Δεν νομίζω το εξάρι με ντουζίνα. Όχι, δεν νομίζω. Πραγματικά έχω στο μυαλό δηλαδή, μου. Θα χειροκροτήσω, το λέω πολύ σοβαρά, αν ένας άντρας στην ηλικία σου ξέρει πόσο είναι η ντουζίνα τα αυγά. Δηλαδή μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Και μια ντουζίνα πατάτες να ήταν πάλι 12, θα λέγαμε. Ναι, η ντουζίνα είναι 12. Το λες εσύ, δεν το ξέρω. Δεν το έχει το μυαλό μου κρατήσει. Δεν έκανα καν την υπόθεση ότι αν η ντουζίνα, ας πούμε, είναι 10, να πάω να δω αν υπάρχει. Όχι, το είπες νούμερο. 12 κατευθείαν. Ναι, δηλαδή εγώ θεωρώ ότι ξέρω ότι η ντουζίνα είναι 12. Παρακαλώ, μακάρι να έχει απαντήσει σωστά. Μπράβο! Σε χειροκροτώ κι εγώ. Να σε καλά. 8η ερώτηση για 3.000 ευρώ με έναν Βασίλη να μην έχει χαλάσει καμία του βοήθεια. Και ειλικρινά να μας έχει κουφάνει και λίγο με τον τρόπο που λειτουργεί. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χαλάσει τίποτα αυτό το συγκλονιστικό παιχνίδι του Βασίλη. Παρακαλώ. Ποιο ήταν το μικρό όνομα του Ισπανού κατακτητή Κορτές που κατέστρεψε την αυτοκρατορία των Αζντέκων? Κριστόφ, Μαρτίν, Αμέρικο ή Ερνάν? Okay. Λοιπόν, κάτι πάει να μου έρθει εδώ και κάπου είναι στο κάποιο δυσπρόσιτο κουτάκι του μυαλού μου όλο το όνομά του. Αν πάω κάπου είναι Μαρτίν, αν πάω κάπου κατευθείαν, τυφλό, χωρίς δηλαδή να έβλεπα τις απαντήσεις και έπρεπε να μαντέψω να όμως θα ήταν Μαρτίν και το είδα να εμφανίζεται. Δεν είμαι σίγουρος. Αμέρικο ήταν ο Αμέρικο Βεσπούκι. Άλλος κατακτητής πήγε προς τα εκεί, εξού και Αμερική, όχι από τον Κολόμβο, από αυτόν τον κύριο. Άρα Αμέρικο δεν θα είναι. Κριστόφ είναι ένα πολύ γαλλικό όνομα, κλασικό σχετικά, και ο Κορτέζ ήταν Ισπανός.
άρα δεν μου πολύ κολλάει. Ερνάν είναι ένα όνομα το οποίο μοιάζει λίγο τουρκικής προέλευσης. Θα μπορούσε να έχει και κάποια άλλη προέλευση, αλλά δεν θα μου καθόταν καθόλου καλά με τον κύριο Κόρτες. Το Μαρτίν νομίζω είναι το πιο κοντινό σε μένα και στη σκέψη μου. Τώρα δεν ξέρω αν πάλι πρέπει, όπως λες και εσύ, να πάμε με το ένστικτο και αυτά που κάναμε πριν. Εδώ τώρα είναι στην δική σου πάλι κατάσταση. Ή ένστικτο ή βοήθεια. Προσπαθώ να το μπω, ξέρεις. Κριστόφ Κορτέζ. Δεν κάθεται καλά. Ερνάν Κορτέζ. Ούτε αυτό κάθεται καλά. Είπαμε, τον Αμέρικο τον ξεχάσαμε, ήταν ο Βεσπούκι. Μαρτίν Κορτέζ. Μου κάθεται τόσο ωραία, τόσο καλά. Μάλιστα. Μαρτίν Κορτέζ. Είμαι σίγουρος ότι δεν είναι Ερνάν. Είμαι σίγουρος ότι δεν είναι Αμέρικο. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι δεν είναι Κριστόφ. Μαρτίν Κορτές. Και τα δύο τονίζονται στη λίγους. Ακούγεται και έβηχο. Μαρτίν Κορτές. Μαρτίν. Μαρτίν. Ξέρεις, σκέφτομαι. Άμα δεν πάρω τη βοήθεια του κοινού κάπου τώρα, οι ερωτήσεις μετά το άμα φτάσουμε με το καλό στις 5.000 είναι αρκετά δύσκολες και για τον παίχτη και για το κοινό. Και πολλές φορές βγαίνει, όπως έχω δει σε άλλο παίχτη, να βγαίνει να ζητάει βοήθεια εκεί και να είναι πολύ μεικτό αυτό που παίρνει από το κοινό και να μην το βοηθάει. Τώρα, άμα τα παιδιά εδώ ξέρουν ποιος είναι, ας τους ζητήσω τη βοήθειά τους. Παρακαλώ, όσοι ξέρετε, πατήστε. Οι υπόλοιποι, αν θέλετε, μην πατήστε. Γιατί θα με βοηθήσετε. Πάμε για τη βοήθεια του κοινού. Παρακαλώ, ζητάμε την πρώτη μας βοήθεια, τη βοήθεια του κοινού. Όσοι ξέρετε, μόνον παρακαλώ. Όσοι γνωρίζετε. Παρακαλώ. Και είσαστε σίγουροι, ψηφίστε παρακαλώ στην ερώτηση ποιο ήταν το μικρό όνομα του Ισπανού κατακτητή Κορτές που κατέστρεψε την αυτοκρατορία των Αστέκων. Α. Κριστόφ, Β. Μαρτίν, Γ. Αμέρικο ή Δ. Ερνάν. Παρακαλώ, ψηφίστε τώρα. Μάλιστα. Με 61% Μαρτίν. Και αυτό με λέγαμε. Λίγο Ερνάν. Με λίγο Ερνάν, έτσι, για... Στο 23%, τεράστια βέβαια η διαφορά, κάνα 40% διαφορά η απάντηση, η Β μπροστά από την Δ. Ένα πράγμα με προβληματίζει. Μήπως εγώ ίδιος επηρέασα το κοινό. Το 50-50 είναι πολύ βολικό. Ξέρεις κάτι, χαζομάρα έκανα. Αφού είμαι σίγουρος ότι τουλάχιστον 2 από τα 4 δεν είναι. Για μένα είμαι σίγουρος. Θα είχα πάρει το 50-50. Η πιθανότητα να βγάλει αυτά τα δύο, από 4, δηλαδή από 3-2 λάθος από τις 3 λάθος απαντήσεις, θα ήταν πολύ μικρή. Πού είσαι, ανάμεσα σε ποιες δύο είσαι? Αμέρικο δεν είναι σίγουρα. Ναι. Και Ερνάν δεν είναι σίγουρα. Άρα είσαι ανάμεσα στο Μαρτίν και στο Κριστόφ. Στο Μαρτίν είμαι μόνο. Λέω, αν εν δυνάμει είμαι ανάμεσα σε κάτι άλλο εκτός από το Μαρτίν. Καταλαβαίνω. Αν κρατούσαμε δύο ονόματα, πάντως θα κρατούσες τον Μαρτίν και τον Κριστόφ. Αυτό θέλεις να μου πεις. Ναι. Ουσιαστικά, αν σου έλεγα από τα 4, κράτα τα δύο, θα ναι, κρατούσες αυτά. Θα κράταγα αυτά. Μάλιστα. Οπότε, αν έπαιρνα το 50-50 εξ αρχής χωρίς να πάρω το κοινό, αν μέναν αυτά τα δύο, μόνο τότε θα ήμουν σε δυσχερή θέση. Αν νιώθεις ότι επηρέασες εσύ το κοινό, αυτό μόνο πρέπει να πάρεις μια γρήγορη απόφαση. Στο ή να ρισκάρεις ή να πάρεις και το 50-50 για να είσαι σίγουρος για να συνεχίσεις. Φέρε και το 50-50. Παρακαλώ, ζητάμε και τη βοήθεια 50-50. Για ερώτηση που επιμένω ότι την ξέρω. Για ερώτηση που επιμένει ότι την ξέρει και είναι ανάμεσα στον Μαρτίν και στον Κριστόφ. Ο Βασίλης ζητάει το 50-50. Βλέπω ότι μας το δίνουνε. Για να δούμε τι θα βγάλει ο υπολογιστής. Παρακαλώ. Ας φύγουν από την οθόνη μας οι δύο από τις 3 λάθος απαντήσεις. Τώρα παρακαλώ.
πάλι καλά που έβγαλα αυτά τουλάχιστον. Αλλά αρχίζει και με προβληματίζει τώρα αυτό που έμεινε. Το πιστεύω. Δεν είναι παιχνίδι αυτό σήμερα. Όχι, το παιχνίδι πολύ ωραίο είναι. Λέω, αυτή η ερώτηση δεν είναι. Δεν μπορώ να πάρω τρεις βοήθειες για μια ερώτηση που έχω κάτι. Μπορείς. Θέλω να σου πω ότι έχει ξαναγίνει. Ναι. Και ότι υπήρξε άνθρωπος που τις έχασε όλες και τις τρεις βοήθειες και πήγε σφαίρα μετά. Ή τις έχασε όλες μέχρι τις πέντε πρώτες ερωτήσεις και μετά πήγε πολύ καλά. Άρχισα να έχω second thoughts τώρα με αυτό που έγινε. Αν έμενε άλλο μέσα, δεν ξέρω, καλά έλεγα εγώ τουρκικά κτλ. Θα μπορούσε να είναι πολύ εύκολα Ερνάν Κορτές. Τι να πάρω τη Γιώτα. Δεν έχουμε και τίποτα άλλο. Σου να σκεφτώ πώς είναι γραμμένο στα λατινικά. Το πιστεύω ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Τι είχε βγάλει το κοινό, το έχουμε την καρτελά. Το κοινό... το κοινό είχε βγάλει πρώτο το Μαρτίν και δεύτερο, και τον δεύτερο Ερνάν. Το Ερνάν, σωστά. Αν δηλαδή εγώ επηρέασα το κοινό όσους επηρέασα σε σχέση με το Μαρτίν, οι υπόλοιποι που πατήσανε το Ερνάν, όχι μόνο δεν επηρεάστηκαν από μένα, αλλά ξέραν την απάντηση και την πατήσανε. Make sense? Okay. Άρα να δεχτώ εγώ ότι έχω επηρεάσει κάποιους από τη σκέψη μου, και οι άλλοι που πάτησαν ένα άσχετο όνομα, το οποίο εγώ υποτίθεται ότι το έβγαλα και απ' έξω και το άκουσαν ότι το έβγαλα απ' έξω και είπαν αυτό, το ήξεραν και πάτησαν σωστά. Δεν έχει νόημα να πάρω τη Γιώτα. Ένστικτο, δεν είπες. Ναι. Δέλτα Ερνάν. Κλειδώνω. Ναι. Παρακαλώ, κλειδώνουμε Δέλτα Ερνάν. Κυρίες και κύριοι, ο Βασίλης... Υπάρχει περίπτωση να έκαψε πολύ κόσμο. Έκαψα σίγουρα, εντάξει. Άρα το ζήτημα είναι δεν έχει σημασία πόσοι κάηκαν μέσα από την δεδαλώδη σκέψη του μυαλού του. Έσκιζε τα ημάτια του για τον Μαρτίν. Δεν ξέρω τι άλλο όνομα έφυγε, πώς λεγόταν. Ο Κριστόφ από εκεί. Ήτανε σίγουρος ότι ο Κριστόφ είναι με τον Μαρτίν. Δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή, κακώς έπαιρνε τις βοήθειες. Τελικά ο Μαρτίν έμεινε και μετά το 50-50. Ο Μαρτίν ψηφίστηκε και από το κοινό. Αλλά στο τέλος όμως θεώρησε ότι ενώ το Ερνάν αποκλείεται να ήταν το όνομα αυτού του ανθρώπου, σκέφτηκε ότι κάποιοι μπορεί να το ψήφισαν και να είχαν δίκιο. Αν είναι σωστό το Ερνάν, τότε μιλάμε για τη νύχτα του Βασίλη. Παρακαλώ. Δεν έχεις παράπονο. Σου ανέπτυξα συλλογισμό. Κανένα παράπονο δεν έχω. Λοιπόν, Ερνάν Κορτές είναι ο άνθρωπος. Δεν πρόκειται να τον ξεχάσω αυτό, ναι, τώρα. Ήταν Ισπανός εξερευνητής και κατακτητής. Κονκισταδόρ. Βασίλη, αν μπορούσα, θα σου έδινε τις 100.000 τώρα για να φύγεις. Ειλικρινά σου μιλάω. Αν ήταν στο χέρι. Γιατί δεν το χαίρεσαι. Μα το χαίρομαι αυτό. Το χαίρεσαι, γι' αυτό το λέω. Περνάω τόσο ωραία. Ζω τόσο ωραία μαζί σου. Είναι σχεδόν παρανοϊκό το παιχνίδι. Έχει φτάσει στα όρια. Αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό που κάνεις. Πάρα πολλοί κόσμοι στο σπίτι, ξέρεις, θα αναρωτιέται τι κάνει. Κάνει εντύπωση. Θα υπάρχουν τώρα, ξέρεις, είναι αυτό το I love to hate you, να ξέρεις. Δηλαδή κάποιοι λένε τι ωραίος αυτό, άλλοι λένε τι κάνει. Αλλά έχεις όλα τα χέγγια και τη συνταγή ενός ανθρώπου που δεν περνάει παρατήρητος. Και σε αυτό πρέπει να σου δώσω συγχαρητήρια. Αυτή είναι κάποια χρυσόσκονη που έχουν κάποιοι άνθρωποι στη ζωή, ή την έχουν ή δεν την έχουν. Πάρα πολύ ωραία. Φύγαμε για την ερώτηση νούμερο 9.
4.000 ευρώ. Απολαυστικό το σημερινό επεισόδιο με τον Βασίλη, πραγματικά από την αρχή μέχρι αυτή τη στιγμή. Για να δούμε μέχρι πού θα φτάσει όλη αυτή η ιστορία. Παρακαλώ, πάμε να δούμε την ένατη ερώτηση. Πώς λέγονται τα βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου? Κούρος, Ήρης, Διόνυσος ή Όλυμπος? Τα αμερικανικά τα λέμε Όσκαρ. Τα αγγλικά τα λέμε Μπάφτα. Τα ελληνικά πώς τα λέμε? Δεν με ρώταγες τα άλλα. Δύο καλά άσε τα Όσκαρ. Θα σου έλεγα και τα Μπάφτα θα σου έλεγα. Ελληνικά, ε. Στην Ελλάδα είμαστε. Ελληνικά θα με ρώταγες. Εντάξει. Έλα που δεν το ξέρω. Προσπαθήσουμε τώρα να δούμε πώς θα πάει αυτό. Διόνυσος. Θεός που έτσι πολύ κρασί, ποτό, χορός, αυτά τέτοια. Κινηματογράφο δεν μου πάει. Όλυμπος. Βουνό, το βουνό των θεών και τα λοιπά και τέτοια. Θα μπορούσα ότι το μόνο έτσι μπορώ να το φέρω κοντά, ότι ο Όλυμπος είναι μεγάλο, άρα γκράντε βραβείο, πράγμα βραβείο, μεγάλο, πάρε έναν Όλυμπο. Τον κρατήσουμε για λίγο, αν και νομίζω να τον διώξω κι αυτόν. Ήρης. Δεν μου λέει κάτι. Εννοώ, δεν μου λέει κάτι ήρυδα σε σχέση με τα βραβεία. Από αυτά που βλέπω, ο Κούρος εδώ μου καλοκάθεται. Άμα σκεφτώ ότι το Όσκαρ είναι ένα γαλματίδιο που είναι ένας άντρας. Σαν Κούρος. Σαν Κούρος. Ο Κούρος βέβαια είναι πιο αρχαιοελληνικό από τον αμερικάνικο. Αλλά θα μπορούσε να ταιριάξει με την έννοια να τι κάναμε εμείς. Πρώτα ήταν τα Όσκαρ, μετά φτιάξαμε τα δικά μας. Τι πήραμε από τα Όσκαρ, φτιάξαμε ένα ίδιο γαλματάκι. Πώς θα το πούμε τα γαλματάκια αυτά. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι τα γαλματάκια φτιάχτηκαν. Πρώτο φτιάχτηκε ο Κούρος. Προφανώς. Και μετά φτιάχτηκαν τα γαλματάκια. Αλλά θα λέγαμε ότι. Κατάλαβες τι λέω. Αντιδάνειο ρε παιδί μου. Ναι, ότι. Δηλαδή, φτιάξαν οι Αμερικάνοι το Όσκαρ με βάση ένα Κούρο. Φτιάξαμε και εμείς το δικό μας όπως είναι ίδιο με τον Αμερικάνο. Πώς θα το πούμε, εμείς έχουμε και τη λέξη. Μάλιστα. Βάλαμε Κούρος. Τι σου λέω κι εγώ τώρα. Πολύ αμφιβάλλω άμα το ξέρει. Αμφιβάλλω άμα το ξέρει και το κοινό, αλλά τέλος πάντων. Το κοινό δεν το έχουμε πια. Η Γιώτα νομίζω μπορεί να μην το ξέρει, αλλά ξέρεις κάτι. Οι γυναίκες είναι, ξέρεις, είναι άλλο κύκλωμα από τον άντρα. Ο άντρας έχει 4-5 μικρά διακοπτάκια στο κεφάλι του. Η γυναίκα έχει χιλιάδες, έτσι. Είναι πολλά αυτά τα. Υπάρχει περίπτωση να το γνωρίζει. Αν μου έλεγες να διαλέξω, αποφασίσω εγώ αν το γνωρίζει ή όχι να ρισκάρω, ναι. Θα σου λέγα πως δεν νομίζω να το γνωρίζει. Ωστόσο, και αυτή δεν ζούσε στην Ελλάδα, είναι και αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, ζούσαμε και δύο έξω. Μάλιστα. Τα τελευταία χρόνια. Φαντάζομαι τα βραβεία είναι αρκετά παλαιότερα, δεν φτιάχτηκαν πριν τα τελευταία πενταετία, εξαετία που λείπαμε. Η Γιώτα γύρισε τώρα, εγώ γύρισα το 21. Μάλιστα. Θα μπορεί όμως να το έχει ακούσει και να σου πω κάτι, είμαστε σε καλό σημείο. Δεν νομίζω ότι μια βοήθεια τηλεφώνου θα με έσωζε πάρα πολύ. Πάμε με το ένα. Έτσι κι αλλιώς έχεις τη δικιά σου λογική. Εσύ, ό,τι και βοήθεια να βγει. Το ξαναλάβει. Έτσι κι αλλιώς βοήθειες βγαίνουν, άλλα διαλέγεις. Δεν έχει καμία σημασία. Βοήθειες βγαίνουν, άλλα διαλέγεις. Οι βοήθειες απλά είναι για να περνάει η ώρα εδώ μαζί με τον Βασίλη. Τον θέλω τον Κούρο βέβαια να τον πάρω, ξέρω να τον πατήσω. Είναι τάτσι οθόνη, δεν πιστεύω να. Λέω, ξέρω εγώ μήπως τον πατήσω. Αν ήταν τάτσι, θα την πατούσαμε. Θα πατούσε άλλο και θα βλέπω. Ναι, μήπως τον πατήσω και τον πάρω, ξέρω εγώ, ας πούμε, για να μην κάψουμε τη βοήθεια. Λοιπόν, έλα, πάρουμε τη Γιώτα μία να μάθουμε την άποψή της, να δούμε τι θα γίνει. Μάλιστα. Mm. Παρακαλώ, ζητάμε και τη βοήθεια του τηλεφώνου. Την τρίτη και τελευταία μας βοήθεια. Γιώτα, γεια σου. Γεια σας. Τι κάνεις? Καλά, εσείς? Να χαίρεσαι το φίλο στο Βασίλη. Ευχαριστώ. Περνάμε καταπληκτικά. Ναι, τέλεια. Απίθανη περίπτωση είναι. Ναι, ναι, είναι το ξέρεις, περίπτωση όντως, ναι, ναι. Να σου πω, Γιώτα μου, έχετε 45 δευτερόλεπτα. Ό,τι και να πεις δεν θα γίνει κάτι, αλλά... Καλό είναι να ακούσουμε την άποψή σου. Είναι γύρω στο κεφάλι, έτσι και αλλιώς ό,τι θέλει αυτός θα κάνει. Αυτό ακριβώς. Όμως έτσι για καλό και για κακό είπαμε να σε πάρουμε. Άντε. 45 δευτερόλεπτα είναι δικά σου και παρακαλώ ξεκινήστε. Γεια σου Γιώτα μου. Να σου πω κάτι. Την απάντηση την έχω νομίζω εγώ, αλλά δεν το κάνω σαν τον Αμερικάνο που πήρε τον πατέρα του να του πει ότι την έχει να πάρει το εκατομμύριο. Α, δεν το λοιπόν, φτάσαμε το εκατομμύριο. Όχι, καλά είμαστε. Λοιπόν, πώς λέγονται τα βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, όχι ξένα. Τα ονόματα είναι 4.
Κούρος, Ήρης, Διόνυσος ή Όλυμπος. Έχεις ιδέα? Εμένα γιατί το ένστικτο με πάει κάπως στο Διόνυσο? Έχεις, γιατί εμένα μου πάει στον Κούρο, γι' αυτό σου λέω. Α, τέλεια. Ωραία. Σκέψου το λίγο, έχουμε 13 δευτερόλεπτα, 12, 11. Ναι, δεν έχω ιδέα, στην τύχη λέω Διόνυσο, δεν ξέρω, έτσι... Δεν το έχεις ακούσει. Από ένστικτο, όχι, όχι, δεν το ξέρω. Sorry, sorry. Εγώ ξέρω γιατί πάω στον Κούρο, ρε, εσύ είναι τα Αμερικάνικα, τα Όσκαρ είναι ίδια. Καληνύχτα. Την απάντησα στη δόση από κοντά. Ναι, μάλλον. Σούπα. Δεν κάνουμε δουλίτσα έτσι. Όχι, δεν φταίει η Γιώτα. Όχι, τι είναι αυτή η Γιώτα. Μα με πήγε κι αλλού. Έτσι κι αλλιώς, να σου πω τώρα. Ναι. Εσύ θα έλεγες επί 10 λεπτά Κούρος και μετά θα πατούσε το Διόνυσο. Οπότε... Δηλαδή τι φταίει και η Γιώτα. Ναι, ρε, εγώ να πατήσω το Διόνυσο, δεν είναι αυτό το όχι, πρόβλημα. Όχι, δεν μιλάω γιατί μπορεί να πατούσεις και το Ήρης, να έλεγες Ήρης. Όχι, αλλά... όχι, Ήρης δεν είναι. Ούτε Όλυμπος είναι. Ο Διόνυσος. Γιόρταζε αυτός, γιορτές έκανε. Δηλαδή θα μπορούσε να, βραβεία, γιορτή. Διόνυσος. Διόνυσος. Αφού είναι ο Κούρος, ρε παιδιά τώρα, δηλαδή, γιατί να είναι ο Διόνυσος, αφού είναι ο Κούρος. Καλά, το Διόνυσο τον είπε η Γιώτα, δεν είναι... Τον είπε η Γιώτα, αλλά με έβαλε σε σκέψεις. Το είπε στην τύχη η κοπέλα. Είπε ότι έχει ένα έτσι... Έστικτο. Ο Διόνυσο, τα βραβεία Διόνυσο. Άλλα πράγματα έκανε ο Διόνυσος, ρε παιδιά. Διονυσιακά όρια αυτά, τέτοια. Τον Κούρο θέλω εγώ τώρα, κατάλαβες. Κλείδωσέ τον ό,τι γίνει, έλα, δεν πάει, άλλο δεν γίνεται. Να κλειδώσω Αλφα Κούρος. Ναι, Αλφα Κούρος. Παρακαλώ, Αλφα Κούρος. Όποιος ζήσει. Να τα κλείσω. Ό,τι πεις. Δεν ξέρω την απάντηση. Όχι, ναι, ό,τι πει. Για τα μάτια. Σκηνοθεσία κάνω. Εγώ λέω να κλείσει τα αυτιά. Κυρίες και κύριοι, και πάλι σ' ακούω. Δεν γνωρίζω την απάντηση. Δεν την γνωρίζω. Θα το ζήσουμε όλοι μαζί. Κλείς τα μάτια και άκου μόνο τη μουσική. Θα είναι η μουσική του κόκκινου χρώματος ή του πράσινου για να τη ζήσεις όλη την... Όλη την εμπειρία, έτσι, να το νιώσω. Ρε, όλη, πραγματικά. Νομίζω ναι. Ότι με τον ήχο θα μπορέσεις να ζήσεις πολύ καλά. Okay. Ο Βασίλης κλείνει τα μάτια. Για πρώτη φορά παίκτης θα μείνει μόνο με την αίσθηση της ακοής. Και θα προσπαθήσει, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, να καταλάβει αν κέρδισε ή όχι. Παρακαλώ, δώστε μας τον ήχο. Το εντελώς απ' έξω, έτσι. Το είδα μετά όταν άνοιξα τα μάτια. Άι. Μάλιστα. Κούρος, βραβεία επιχειρηματικά. Γι' αυτό το κάνω. Επιχειρηματικά βραβεία. Τα Κούρος. Ο Διόνυσος δεν είχε τίποτα. Ο Διόνυσος τίποτα. Ήρης. Ήρης. Τώρα το γιατί, δεν ξέρω, κάποια εξήγηση θα υπάρχει. Κάποια. Πω. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος που εγώ. Θα φύγεις. Κι εγώ. Όχι για τα λεφτά. Εννοείται, συγγνώμη, εννοείται ότι θα ήθελα να πάρεις και τα λεφτά, αλλά άμα σημαίνει ότι άμα έμενες... Δηλαδή... θα κάνω απεργία μια μέρα για σένα. Ωραίος παίκτης ο Βασίλης. Ξαναλέω ότι μπορεί να σας τρέλανε λίγο, να λέγατε άντε τι τύπος είναι αυτός. Είμαι βέβαιος ότι τα συναισθήματα θα πέρασαν από πολλά ανεποκατεβάσματα για τον Βασίλη, αλλά ένα πρέπει να παραδεχτείτε ότι έχει πάρα πολλές γνώσεις. Καταρχάς συγχαρητήρια, είσαι πολύ διαβασμένος, πολύ ταξιδεμένος, λάτρης της ζωής, του αρέσει να ρισκάρει, έχει νομίζω όλη τη συνταγή ενός πολύ πετυχημένου ανθρώπου, που βέβαια κάθε ρίσκο έχει τα καλά και τα κακά του, τα ξέρει ο Βασίλης καλύτερα. Είναι μόνο 31 ετών, έχει ταξιδέψει σε 70 χώρες. Βασίλη, να σου πω, φεύγεις με 500 ευρώ, αλλά νομίζω ότι φεύγεις καταρχάς με τα χαμόγελα και τις ευχές πολλών ανθρώπων. Και...
Εκείνη την απεργία που θα κάνεις, ναι. Να έρθω εγώ να τα κάτσω από εκεί. Βεβαίως, να δεις και πιστεύω ότι θα τα καταφέρεις πάρα πολύ καλά και σε αυτό. Εύχομαι να σου δοθεί ευκαιρία, αν σου αρέσει πραγματικά. Να... Μ' αρέσει, δεν το έκανα όταν έπρεπε, όταν τα χρόνια που ήμουν στη δημοσιογραφία δεν το έκανα. Είσαι νεότατος 39 ετών, μην ακούω τώρα. Ωραία, βάλε τα κονέ, έρχομαι. Ναι, να προσπαθήσεις μόνος σου να κάνεις και αυτό, αφού το ξέρεις και το έχεις κάνει στο παρελθόν. Ξαναζήστο και εύχομαι να πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Ένα χειροκρότημα για τον Βασίλη. Πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή τύχη σε όλα. Να πάνε όλα καλά. Χάρηκα πάρα πολύ.